Πηγαίνοντας πολλά χρόνια πίσω, βρίσκουμε μαρτυρίες, οι οποίες κάνουν λόγο για κάτι ανάλογο. Μόνο που στις περιπτώσεις αυτές, υπήρχε και οπτική επαφή με την πηγή του περίεργου θορύβου, για την ακρίβεια του μη θορύβου αφού ήταν ανεπαίσθητος, αλλά προκαλούσε παρόμοια προβλήματα. Το 2015, η μεγάλη εταιρεία ιστορικών γεγονότων του Barrington αναγνώρισε την υπερφυσική θέαση του 1969 ως επίσημο ιστορικό γεγονός, σύμφωνα με το Engineering News Record. «Από την πλευρά μας είναι ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός», λέει η Debbie Opperman, διευθύντρια της εταιρείας. Το κύριο συστατικό της επικύρωσης ιστορικότητας ήταν ότι πολλοί ταυτόχρονα είδαν αυτό το αλόκοτο φαινόμενο, το οποίο από όλους περιγράφτηκε το ίδιο. Επειδή είναι ένα γεγονός που ήταν σημαντικό για πολλούς ανθρώπους στο South County εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τη μαζική θέαση UFO που γύριζε και προκαλούσε διάφορα αισθητηριακά θέματα στους το είδαν και δεν ήταν λίγοι. Την 1η Σεπτεμβρίου 1969, περίπου 40 άτομα στο Berkshire County της Μασαχουσέτης ανέφεραν θεάσεις UFO. Πιο συγκεκριμένα, ένα αγόρι που ονομάζεται Thomas Reed ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του τραβήχτηκαν μέσα από μια ακτίνα επί του σκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το εν λόγω UFO ήταν ένα σκάφος σε σχήμα δίσκου που κάνει ακροβατικούς ελιγμούς στον ουρανό πάνω από το Berkshire. Είναι ασαφές ακριβώς πόσο καιρό το φαινόμενο διήρκησε, αλλά πολλοί μάρτυρες περιγράφουν την απώλεια στο κομμάτι του χρόνου. Το Berkshire είναι μια περιοχή των αγροτικών υψίπεδων στη δυτική Μασαχουσέτη. Περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις άγριας φύσης, καθιστώντας το δημοφιλή τουριστικό προορισμό για τους περιπατητές και τους λάτρες της φύσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, η φαινομενικά σύντομη συνάντηση UFO ήταν προφανώς αρκετά ισχυρή για να αφήσει μια παρατεταμένη αίσθηση μαζικής σύγχυσης, όπως και στην περίπτωση των πρακτόρων στο πέρασμά της. Μαθητές ζωγράφιζαν UFO στην τάξη, ενώ ενήλικες κάλεσαν στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για να εξηγήσουν τι είχαν δει. «Είχαμε ακροατές που είδαν το φαινόμενο εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο David Easy, γενικός διευθυντής του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού WSBS. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξεραν ότι ήταν ένα UFO, απλά κάλεσαν το σταθμό για να πούν πως κάτι παράξενο έχει συμβεί. Πολλοί άνθρωποι που είδαν το παράξενο ελαφρύ σκάφος εκείνο το βράδυ ένιωσαν τρομερή σύγχυση. Κανείς δεν ήξερε τι είδε, αλλά ήξεραν ότι είδαν κάτι. Το περιστατικό έχει από τότε ονομαστεί Berkshire UFO Incident. Αργότερα εκτιμήθηκε ότι περίπου 40 άτομα ανέφεραν ότι είδαν αυτό το UFO. Μερικοί από αυτούς που ήταν παιδιά εκείνη την εποχή εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή σήμερα. Ο Tommy Warner ήταν ένα κανονικό αγόρι που βρισκόταν με τους φίλους του, που ισχυρίζεται ότι συνάντησε τους εξωγήινους. Ήταν αργά και πήγε να κοιτάξει έξω από το παράθυρο όταν μια φωνή του είπε: «Πρέπει να πας σπίτι τώρα». Ο Τόμ είπε ότι τρόμαξε και είπε στη θεία του ότι έπρεπε να φύγει αμέσως, πιστεύοντας ότι ήταν η φωνή του Θεού που το συμβούλεψε να το πράξει. Έτσι ο Τόμ έτρεξε αμέσως έξω από το σπίτι, όπου μπορούσε να αισθανθεί μια ενέργεια μέσα του που ισχυρίζεται ότι ήταν τηλεπάθεια. Είπε ότι νόμιζε ότι πετούσε, αλλά η θεία του που τον παρατηρούσε, σαστισμένη από την περίεργη συμπεριφορά του, καθώς έφυγε τρέχοντας, είπε ότι έτρεχε σε ένα σημείο, χωρίς να κινείται όμως. Γυρίζοντας προς τα αριστερά του, ο Τόμ ισχυρίζεται ότι είδε ένα UFO να ρίχνει από τον ουρανό μια ακτίνα κατευθείαν πάνω του. Τα χέρια του τραβήχτηκαν πίσω από κάποια άγνωστη δύναμη και τον ρούφηξε. Η Ντέμπι θεία του επιβεβαιώνει την ιστορία του Τόμι, που περιγράφει πως το φως ήταν πάνω του, όπου τότε εν ρηπή οφθαλμού εξαφανίστηκε από μπροστά της. Είπε ότι το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται στην άλλη πλευρά της ιδιοκτησίας, όπου τον προσγείωσε στο έδαφος μια ακτίνα. Μετά από ένα λεπτό γύρισε, κοίταξε ψηλά στον ουρανό και η ακτίνα εξαφανίστηκε. Η Ντέμπι ισχυρίζεται ότι το γεγονός διήρκησε περίπου 7 λεπτά. Το ίδιο βράδυ η Μέλανη Κιρντόρφερ, η οποία ήταν 14 τότε, απολάμβανε ένα παγωτό δίπλα στη λίμνη Μάνσφιλντ με την οικογένειά της. Με παρόμοιο ακριβώς τρόπο με του Τόμι, η οικογένεια ισχυρίζεται ότι είδε ένα εκτυφλωτικό λευκό φως και ένα σκάφος αιωρούνταν πάνω από το νερό μπροστά τους. Η Μέλανη εξήγησε πως δεν ήξερε τον Τόμι προηγουμένως. Ο πατέρας της προσπάθησε να ακολουθήσει το UFO, ενώ αυτή και ο αδερφός της σούριαζαν από φόβο.
θυμάται να αιωρείται και να βρίσκεται σε ένα σκάφος. Ο Τόμι ισχυρίζεται ότι θυμάται ότι είδα τη Μέλανη σε εκείνο ακριβώς το σκάφος και προσθέτει: «Ήμουν σε ένα δωμάτιο με μόνο νέους ανθρώπους, ήταν σαν παιδιά και εξαφανίζονταν το ένα μετά το άλλο». Η Μέλανη ισχυρίζεται ότι το επόμενο πράγμα που αντιλήφθηκε ήταν πως βρισκόταν μόνη της στην όχθη της λίμνης και έπρεπε να βρει το δρόμο για το σπίτι της. Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τον Τόμι, η Μέλανη λέει ότι αισθάνθηκε μια άμεση σύνδεση μαζί του όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά, ακριβώς όπως τα αδέρφια. Στο Σέφιλντ, μια πόλη κοντά στην τοποθεσία του Τόμι και της Μέλανη, ο Τόμας Ρίντ και η οικογένειά του πέρασαν από τη γέφυρα του Σέφιλντ την ίδια νύχτα με τα άλλα περιστατικά. Όταν έφευγαν από τη γέφυρα, το αυτοκίνητο της οικογένειας φωτίστηκε με ένα φωτεινό λευκό φως. Ο Τόμας περιγράφει ότι έμοιαζε με το φως της ημέρας, αλλά το ένιωθε πολύ πιο τρομακτικό. Αυτή είναι η τελευταία φορά που ο Τόμας θυμάται να είναι στο αυτοκίνητο, πιστεύοντας ότι έχασε περίπου 3 ώρες από τη ζωή του. Τις ώρες που έλειπαν, ο Τόμι υποπτεύεται ότι ήταν σε ένα σκάφος, αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Η οικογένεια εμφανίστηκε μπροστά από ένα φαρμακείο 1,7 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο του παράξενου περιστατικού. Η μητέρα του Τόμ που οδηγούσε πριν το περιστατικό άλλαξε θέσεις με αυτήν της γιαγιάς του Τόμ, η οποία βρισκόταν στο κάθισμα οδήγησης παρά το ότι δεν είχε οδηγήσει ποτέ ξανά. Αν αυτές οι 3 αναφορές δεν ήταν αρκετά ανατριχιαστικές, η Jane Green από το Great Barrington έπεσε επίσης πάνω στο UFO ενώ πήγαινε σπίτι με το φίλο της. Τι συνέβη μετά τις εμφανίσεις UFO Berkshire? Ο καθένας που ισχυρίζεται ότι είχε δει το UFO έχουν κρατήσει τις ιστορίες τους κρυμμένες για πολλά χρόνια, αφού αν τις εξιστορούσαν, ειδικά εκείνα τα χρόνια, δεν θα τους πίστευαν και μάλιστα θα τους περνούσαν για τρελούς. Ο Τόμας είπε στους φίλους του στο σχολείο για το τι συνέβη και δυστυχώς στράφηκαν εναντίον του και τον απέφευγαν έκτοτε. Οι αδερφοί Ριντ, ο Τόμας και η Ματ, είπαν ότι είχαν περισσότερες συναντήσεις με εξωγήινους. Ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη απαγωγές. Όλοι περιγράψαν ανάλογες διαταραχές, λες και κάποιος ήχος συνέλαβε στην όλη τους εμπειρία. Το αν σχετίζεται με το γεγονός των πρακτόρων με το συμβάν στο ιστορικά καταγεγραμμένο συμβάν του Μπάρινγκτον δεν έχει αποδειχτεί, όπως δεν έχει αποδειχτεί και τι ακριβώς προκάλεσε όλες αυτές τις περίεργες αναταραχές μνήμης και δυσκολίες. Το Δεκέμβριο του 2016, ένας αξιωματικός της CIA ήρθε στο γραφείο υγείας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αβάνα, υποφέροντας από ναυτία, πονοκέφαλο και ζάλι. Ημέρες αργότερα, 2 ακόμα εξωματικοί της CIA ανέφεραν παρόμοιες ασθένειες. Μέχρι το τέλος του 2018, ο αριθμός αυξήθηκε σε 26 Αμερικανούς και 13 Καναδούς, που αντιμετωπίζουν ναυτία, απώλεια ακοής, ήλιγκο, ρινοραγίες και θέματα εστίασης. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα θύματα ισχυρίστηκαν ότι τα συμπτώματα προκλήθηκαν από έναν παράξενο θόρυβο που είχαν ακούσει στα σπίτια τους ή στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους. Ένα άτομο είπε ότι ο θόρυβος ήταν έντονος. Ένας άλλος περιέγραψε το θόρυβο σαν μια ακτίνα ήχου που έπεφτε στα δωμάτια τους από το πουθενά. Μερικοί επέμειναν ότι ο θόρυβος έμοιαζε περισσότερο με μάρμαρα που τσούλαγαν κατά μήκος του πατώματος. Τα συμπτώματα μπέρδεψαν τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες. Οι γιατροί στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, που εξέτασαν μερικά από τα θύματα, διέγνωσαν συμπτώματα που έμοιαζαν με διάσηση, αλλά δεν βρήκαν σημάδια ότι είχαν υποστεί διάσηση. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν οι αρχές των ΗΠΑ ήταν ότι ίσως σχετίζεται με την κουβανική κυβέρνηση. Οι Κουβανοί από την άλλη αρνούνται κατηγορηματικά ότι είναι υπεύθυνοι και πολλοί Αμερικανοί ερευνητές αποδέχτηκαν τα λεγόμενά τους επειδή ακόμα δεν ξέρουν ποιος ή τι αρρώστησε τα θύματα. Ήταν ένα είδος όπλου? Η CIA ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει κανένα όπλο που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτά τα συμπτώματα. Τι γίνεται με τους υπερήχους όμως? Μια θεωρία υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν συσκευές υποκλοπών, οι οποίες τοποθετούνταν πολύ κοντά η μία στην άλλη από κουβανούς πράκτορες και μπορεί να έχουν προκαλέσει κατά λάθος μια τέτοια αντίδραση, όπως ο ήχος που ακούτε όταν κάποιος στέκεται πολύ κοντά σε ένα μικρόφωνο. Αλλά το FBI δεν βρήκε στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτό το επιχείρημα. Στην πραγματικότητα, ο υπέρηχος είναι πάνω από το εύρος της ανθρωπινής ακοής. Οι ηχογραφήσεις των ήχων από μερικά από τα θύματα μόνο σύγχυση προκάλεσαν.
Περνώντας ο καιρός, ίσως συνέβη κάτι ανάλογο στην Κίνα. Το Μάιο του 2018, ένας Αμερικανός που είχε τοποθετηθεί στο προξενείο, στην Γκουαντζού, διαγνώστηκε με την ίδια μυστηριώδη ασθένεια. Τελικά 15 Αμερικανοί έπαθαν ακριβώς το ίδιο. Ενώ η φαινομενικά αερομεταφερόμενη αιτία αυτών των τραυματισμών εγκεφάλου είναι ακόμα ένα μυστήριο, οι επιπτώσεις είναι σαφείς. Οι Αμερικανοί απομάκρυναν το 60% των διπλωματών τους από την Κούβα και δίωξαν 15 Κουβανούς διπλωμάτες από την Ουάσιγκτον. Η μυστηριώδης ήχη μπορεί κάλλιστα να είναι οι πρώτες βολές σε ένα νέο είδος ψυχρού πολέμου. Ερευνητές μετά από κάποιες ηχογραφήσεις των ήχων όμως, αντιλήφθηκαν ότι οι συχνότητες δεν θυμίζαν τίποτα γνωστό στην ανθρωπότητα. Συχνότητες τόσο διαφορετικές που μόνο κάποιο μηχάνημα από άλλο κόσμο ίσως θα μπορούσε να κάνει.